Θα έλεγα ότι έγινε ένα μέτριο παιχνίδι. Σίγουρα δεν βοηθούσε και ο αγωνιστικός χώρος. Εμείς προετοιμαστήκαμε όλο αυτόν τον καιρό για να έρθουμε εδώ στην Τρίπολη και να ζητήσουμε το καλύτερο, και φυσικά το καλύτερο είναι η νίκη. Αλλά δυστυχώς δεν ήρθαν τα πράγματα έτσι όπως τα είχαμε προγραμματίσει και βάσει αυτό που θα μπορούσαμε σαν ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο θα έλεγα ότι ήταν ένα παιχνίδι μοιρασμένο από πλευράς κατοχής αλλά και ευκαιριών. Σίγουρα η ομάδα μου δεν ήταν αυτή που θέλουμε και έδειξε, έχει δείξει τη φετινή περίοδο με την αγωνιστικότητα, με την φρεσκάδα, με την ποιότητα. Αυτό το συζητήσαμε στο ημίχρονο. Είπα ότι πρέπει να ανεβάσουμε την απόδοσή μας, να αποκτήσουμε ρυθμό για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για γκολ. Αλλά σίγουρα να κοιτάξουμε σαν κόρη οφθαλμό το 0 στην άμυνα. Είχαμε ένα πλεονέκτημα πάρα πολύ νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο με την αποβολή, αλλά δυστυχώς αυτό ήταν μόνο στα χαρτιά, αλλά όχι στην ουσία. Δεν μπορέσαμε, παρότι είχαμε υπεραριθμία, ναι μεν είχαμε την κατοχή, αλλά δεν δημιουργήσαμε προϋποθέσεις, δεν δημιουργήσαμε ρήγματα, είτε από τα άκρα είτε από τον άξονα, παρότι διαφοροποιήσαμε και σχηματισμό, βάλαμε και δύο παίκτες άκρος επιθετικογενής, κάναμε εσωτερικές αλλαγές, αλλά δεν έβγαινε τίποτα ουσιώδες. Και θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι από τον Πόντο, γιατί ο Αστέρας Τρίπολης στο τέλος δημιούργησε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες που θα μπορούσε να πάρει και το μάτς. Συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε γιατί δεν πρέπει να στεκόμαστε όχι τόσο στο αποτέλεσμα, αλλά στην απόδοση της ομάδας. Η ομάδα έχει δείξει καλά δείγματα γραφής. Αρκεί να συνεχιστεί η προσπάθεια για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε ένα συνεχόμενο και δύσκολο πρόγραμμα που έχουμε στη συνέχεια και του πρωταθλήματος αλλά και της Ευρώπης. Όλη την εβδομάδα ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι στο συγκεκριμένο μάτς. Σήμερα αποδείχθηκε ότι η καλή προπονητική εβδομάδα είχε αποτέλεσμα. Είχαμε πάθος, είχαμε δύναμη, είχαμε αποφασιστικότητα και ελέγξαμε το παιχνίδι και τόσο στο πρώτο ημίχρονο όσο και στο δεύτερο. Η ομάδα και οι παίχτες ήταν συγκλονιστικοί, ιδιαίτερα όταν μείναμε με 10 ποδοσφαιριστές. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη επί ενός αντιπάλου που, όπως είπα και στις δηλώσεις μου της Πέμπτης, θα είναι μια από αυτές τις ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα στη Super League. Συγχαρητήρια στα παιδιά, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά πιο πολύ χαρούμενος είμαι για μια επιλογή και για ένα δώρο που έκανα στον Αστέρα και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του καλοκαίρι, και ο παίχτης αυτός λέγεται Κώστας Φορτούνης. Αυτή ήταν δικιά μου μεταγραφή μαζί με προτροπή από την προτροπή του συνεργάτη μου Νίκου Κοτσοβού, και χαίρομαι που αυτό το παιδί θα είναι ίσως από τα πρώτα παιδιά που θα δώσουν λεφτά στον Αστέρα. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί εμείς. Αυτή την εντύπωση έχω τουλάχιστον εγώ. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, νομίζω όμως ότι ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Τακτικά, τουλάχιστον αμυντικά, κάναμε ένα παιχνίδι συγκλονιστικό, το είπα και πριν. Ο ΠΑΟΚ όμως είναι μια ομάδα που εάν δεν του πάνε καλά τα πράγματα από την αρχή, είναι λίγο μπερδεμένος. Θεωρώ και αν έχω υποχρέωση σε μια τόσο μεγάλη ομάδα και σε τόσο ιστορική ομάδα να πω ότι χρειάζεται κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε να μπω λίγο στα θέματα του ΠΑΟ. Όμως θεωρώ ότι έχει έναν κόσμο που ίσως στην Ελλάδα δεν υπάρχει, συγκλονιστικό, που μέσα στην έδρα του για άλλη μια φορά θα είναι πραγματικά ο 12ος παίχτης, και έχει παίχτες που παίζουν 3-4 χρόνια μαζί. Ενισχύθηκε με την παρουσία του δεξί μπακ και του Σαλπιγκίδη. Και νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να βρει το ρυθμό του, γιατί από όλες τις ομάδες λείπει ο ρυθμός, και να ξαναγυρίσει επιτυχίες. Ο ΠΑΟΚ νομίζω θα είναι από αυτές τις ομάδες που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα.